Ο Φοιτητικός Σύλλογος ΑΣΟΕ έχει περάσει από 40 κύματα, αλλά σήμερα βρίσκεται εδώ, στο πλάι δεκάδων χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών από όλη την Ελλάδα, στο πλάι πάνω από 130 φοιτητικών συλλόγων. Το λέμε ξεκάθαρα στην κυβέρνηση και σε όσους ονειρεύονται φοιτητές πελάτες και φθηνούς εργαζομένους με τσακισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Το νομοσχέδιο που έρχεται να φέρει η κυβέρνηση, παίρνοντας τις σκητάλεψεις προηγούμενες, που σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προώθησαν και προωθούν την εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάζοντας δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, αναγνωρίζοντας επαγγελματικά δικαιώματα στα κολέγια. Αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστήμια και μαζί τους τσακίζει τις σπουδές και τα πτυχία μας, δεν θα περάσει. Με αυτό το νομοσχέδιο δημιουργούν ακόμα περισσότερες κατηγορίες πτυχίων για το ίδιο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η στρατιά των ανέργων πτυχιούχων και να συμπιέζονται τα επαγγελματικά μας δικαιώματα όλων προς τα κάτω. Οι μόνοι κερδισμένοι, όπως υπόθηκε και πριν, από αυτό είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που θέλουν πτυχία κουρελόχαρτα για φθηνό εργατικό δυναμικό. Το κράτος που απαλλάσσεται από την ευθύνη της χρηματοδότησης των δημοσίων πανεπιστημίων στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού, όπως μας λένε και στις σχολές μας, και οι κολεγιάρχες από την πόλη των πτυχίων. Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν πάρα πολλά ιδιωτικά κολέγια, τα οποία δίνουν πτυχία αντίστοιχα με αυτά των οικονομικών πανεπιστημίων, πτυχία διοίκησης, πτυχία marketing, πτυχία πληροφορικής. Και όταν αυτά, με βάση και αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, γίνουν πανεπιστήμια, τα πτυχία των φοιτητών των οικονομικών σχολών είναι τα πρώτα τα οποία θα χτυπηθούν. Θα μπαίνουμε σε ένα ατέρμονο κυνήγι μεταπτυχιακών, μετεκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, για τα οποία θα χρειάζεται να βάλουμε το χέρι πάρα πολύ βαθιά στην τσέπη, όπως βλέπουμε και στην ΑΣΟΕ. Δεν θα τους περάσει, συνάδελφοι. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ο αγώνας που δίνουμε σήμερα, ξαναλέω, πάνω από 130 φοιτητικοί σύλλογοι και χιλιάδες φοιτητές, για το πανεπιστήμιο που έχουμε πραγματικά ανάγκη, δηλαδή για σύγχρονες σπουδές, πτυχία με αξία, για δουλειά με δικαιώματα, και λέμε όχι σε ένα πανεπιστήμιο υποβαθμισμένο και υποχρηματοδοτημένο με φοιτητές πελάτες όπως το θέλουν αυτοί.